εδώ. Ενεργοποιημένη εδώ η αγροτική μέρες. Επιχειρηματικότητα, αυτό δεν το έχει πει κανένας. Τα θετικά αυτή τη κυβέρνηση δεν τα λέτε. Λέτε μόνο τα αρνητικά. Λοιπόν. Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές. Περιλαμβάνουμε έσοδα από την γεωργική παραγωγή, πτηνοτροφική, κτηνοτροφικά, δασονομικά, υλοτομικά, αλλιευτικά προϊόντα, πάει στα 13. Αυτό είναι μια κίνηση για μένα πάρα πολύ θετική. Αυτό πρέπει σιγά σιγά να επεκτείνεται. Εκεί εδώ θα πάει η κυβέρνηση. Αυτό, γι' αυτό έχει λαμπρό μπέδιο. Και τους παραγωγούς τώρα με όλο αυτό το πρόβλημα όλους, που έχει δημιουργηθεί με τις εξαγωγές και με την καταστροφή που έχουν πάρει, που πέρα από την επιδότηση. Θα πάμε σε άλλο θέμα. Περιμένουν τώρα. Λίγο. Είναι άλλο θέμα. Αυτό αφορά γενικά. Τους βοηθά. Βοηθά. Πάρα. Με το 26-13 τι λες. 13. Τι είναι αυτό που. Πάντως τα προαπαιτούμενα που είπατε, τα τρία που πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός για να είναι καλά και η Νέα Δημοκρατία και να βγάλει και τον Πρόεδρο, έχουν ένα εάν. Και το εάν είναι να πει την θετική της γνώμη τρόικα. Κύριε Τάκη, διότι αν δεν την πει τη θετική γνώμη, εσείς μπορεί να φωνάζετε για τις 100 δόσεις και για το πετρέλαιο, αλλά και πέρυσι αυτά, φωνάζετε και δεν έγινε. Αυτά που φωνάζω τώρα δεν θα μπορούσα να τα πω, θα ήμουν εθεροβάμωνας το 11, το 10, το 12. Όταν η χώρα έπρεπε να πάρει τα δανεικά για να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Και για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μερικά πράγματα, και ρωτήσω τον Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 29 δισεκατομμύρια κύριε Τάκη, 29 δισεκατομμύρια. Το χρόνο είναι οι συντάξεις. 29 δις πρέπει το κράτος να καταβάλει κάθε χρόνο για συντάξεις. Πόσα εισπράττει από τις φορές εργαζομένων, από όλα τα ταμεία. 17. Άρα 11 δις κάθε χρόνο, εδώ και 25-30 χρόνια πληρώνουμε για τις συντάξεις τη διαφορά. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει. Σταματήσαμε τώρα να δανειζόμαστε. Μπορεί πλέον η κεντρική κυβέρνηση να διαχειριστεί συντάξεις, μισθούς. Και εσείς λέτε ότι αν μειωθεί η μαύρη εργασία, πέσει λίγο η ανεργία ώστε και να άλλα πολλά, εισφορές. Η ανάπτυξη. Όλα αυτά θα παίρνουν. Θα παίρνουν όπως πρέπει. Θα παίρνουν. Κλείσει τρύπα αυτή. Εμένα το όραμά μου είναι να φέρουμε τις αδικίες που έχουμε κάνει. Αναγκαστικά τις κάναμε. Τα τελευταία 5 χρόνια να ξεκινήσουμε να τις εξομαλύνουμε. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να τις αποκαθιστούμε. Τις μεγάλες αδικίες. Αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να κοιτάω τον πολίτη, κυρία Δοκακάρου, στα μάτια. Διότι όταν τον βλέπω είναι δακρυσμένος, κλαίει. Κύριε Γιακουμάτε, μειώθηκε η σύνταξή του, μειώθηκε ο μισθός του, δεν έχει φράγκο, χρωστάει παντού. Άρα λοιπόν αυτό. Πρέπει σιγά σιγά σταδιακά, χωρίς να ρίξουμε τη χώρα σε περιπέτειες, γιατί υπάρχει και η Λιβύη. Υπάρχει και η Λιβύη. Σταδιακά, υπάρχει η Συρία. Υπάρχει η Αίγυπτος. Η μία εκδοχή πάντως που λέτε είναι ότι κλαίει ο πολίτης και η άλλη εκδοχή είναι ότι είναι οργισμένος ο πολίτης και δεν θέλει να σας βλέπει μπροστά του. Αυτή την οργή θεωρείτε ότι μπορείτε να την κατευνάσετε. Μπορούμε, ακούστε, εγώ βλέπω δικαιολογημένη αγανάκτηση. Δικαιολογημένη. Όταν ο άλλος έπαιρνε σύνταξη 2.900-3.200 και παίρνει 1.000. Δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά. Δεν μπαίνετε σε ένα site να κάνετε ενημέρωση σωστή. Να δείτε πόσες συντάξεις στην Αμερική, πόσες στη Γαλλία. Αυτές τις συντάξεις είναι 1.200 ευρώ. Φορές, εντάξει, αυτό λοιπόν. Δεν την αυτό το προσγείωσε απότομα. Συμφωνώ. Δεν έπρεπε από την αρχή. Δεν έπρεπε η αρσυνοδός της Ολυμπιακής στα 15 χρόνια να βγει σύνταξη. Του ΟΤΕ 15 χρόνια. Δεν 35-38 χρόνια συνταξιούχος. Αυτά του πληρώνουμε τώρα. Αυτά να σταματήσουν. Τα οποία το πολιτικό σύστημα ψήφιζε τόσα χρόνια. Ποιο θα πληρώνει αυτά. Αυτός που πληρώνει πολλά λεφτά και έχει πολλά χρόνια πολλά ένσημα, πληρώνει αυτόν που δεν δούλεψε ποτέ. Συγγνώμη κύριε Γιακουμάτο, τα αποθεματικά των ταμείων εξανεμίστηκαν επειδή κάποιοι έπαιρναν γρηγορότερα συντάξεις ή τέλος πάντων μόνο από αυτό, αυτό λέτε. Όχι, και αυτό. Και είναι αυτό. Και αυτό. Και ένα αυτό. Κομμάτι, αλλά δεν είναι το βασικό κομμάτι. Αυτό. Κυρία Δουκακάρου, τώρα για να πάρει συντάξη πρέπει να πάρει 62 χρόνια. Δεν μπορεί από τα 40 σου να παίρνει συντάξη. Με ένα προσδόκιμο ηλικία, άκουσε. Με ένα προσδόκιμο ηλικία στο 65. Κυρία Δουκακάρου, το 65. Το 1965 το προσδόκιμο ηλικίας ήταν 66-69. Τώρα είναι 78-83. Άρα λοιπόν, όταν από 40 χρόνια βγάζει τον άλλο σύνταξη, δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Λε στη Γερμανία. Αλλά και το 62 ή το 67 που λέτε εσείς δεν είναι υπερβολικό. Ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, πιστεύετε εσείς ότι 67 ετών είναι αντικειμενικά μπορεί κάποιος να δουλεύει αυτό και να πληρώνει τις εισφορές. Ναι, αλλά αντικειμενικά εσύ γιατί δεν μιλάς για τα 35 και 40 χρόνια συνταξιούχος. Πάντως τα 35 και τα 40 χρονών που συμφωνούμε ότι ήταν λάθος, τα όρισε το πολιτικό σύστημα. Και το πολιτικό σύστημα έβγαζε στη σύνταξη ανθρώπους 35 και 40 χρονών. Πληρώνουμε τις πιέσεις πολιτικές. Δεν έβγαινε από μόνος του. Τις πολιτικές πιέσεις πληρώνουμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να σταματήσουμε να υποκύπτουμε σε τέτοιες σύνδεσεις. Συμφωνούμε. Απολύτως. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα δικά σας θέματα. Να πάμε στο εισαγγελέα λίγο. Η κυβέρνηση λέει ότι αποφασίσαμε. Έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Αυτό είναι νόμος. Ακούστε. Αυτό είναι νόμος του 13. Ο οποίος με τις πιέσεις και τις αντιδράσεις και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν υλοποιήθηκε. Προσέχτε. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό, χωρίς παρουσία εισαγγελέα, να γίνεται αυτό. Με εντολή του εισαγγελέα και παλιότερα, χωρίς τον νόμο, μπορούσε να πάει στη σπίτι σου
όταν υπάρχει ποινικό και οικονομικό. Ναι, ή όταν είναι επιχειρηματική στέγη. Και ναι. Παρουσία. Παρουσία. Αυτό υπήρχε. Αυτό υπήρχε. Από τη μια μεριά ο λαός λέει: φέρτε τα κλεμμένα πίσω. Ο άλλος λοιπόν έχει το κριτήριο διαβίωσης. Ζει πλησιοπάροχα. Mm-hmm. Με έξοδα τρομακτικά, γιατί φαίνονται από τις κάρτες. Και από την άλλη χρωστάει. Στην τράπεζα δεν έχει φράγκο. Εκεί οφείλει ο εισαγγελέας να κάνει την παρέμβασή του. Τώρα αλλά πρέπει να είναι ο εισαγγελέας εκεί. Α, γιατί το Σύνταγμα να... λέει παρουσία εισαγγελέα. Να εισαγγελέα. Αν ο εισαγγελέας πρέπει να είναι εκεί ή να μην είναι, το ένταλμα πρέπει να υπάρχει και σωστά θα υπάρχει. Uh-huh. Διότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, δεν θα σας πω ονόματα, μεγάλων που πήγαν φυλακή τώρα και μπήκαν σπίτι και βρήκαν μέσα ένα παστολό. Στην υλοποίηση του εντάλματος είναι το πρόβλημα, όχι στο αν θα υπάρχει ένταλμα. Βεβαίως, να υπάρχει το ένταλμα. Βεβαίως. Στην υλοποίηση λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση τώρα έχει προσφύγει στον Άριο Πάγο. Ναι. Αφήστε λοιπόν να πιστεύουμε σε μια δίκαιη κρίση. Και ό,τι πει ο Άριος Πάγος, εδώ είμαστε. Σύμφωνα. Εσείς τι πιστεύετε λοιπόν, προσωπικά, θα πρέπει να είναι παρουσία του εισαγγελέα και όχι μόνο με εντολή. Θα σας πω κάτι, λέει τι θα αλλάξει. Πώς δεν θα αλλάξει το Σύνταγμα. Αφού υπάρχει ένταλμα. Τηρείτε το Σύνταγμα. Τηρείτε το Σύνταγμα. Εντάξει, αυτό δεν μου λέτε, είστε πιο αρμόδιοι εσείς. Δεν μπορεί να γίνονται παρεκτροπές. Δεν μπορεί να γίνονται παρεκτροπές. Θα μας πει λοιπόν ο Άριος Πάγος και ό,τι μας πει θα το κάνουμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν να μην κάνουμε όλοι τους αρχιδικαστές, ένα κράτος δικαίου όπως είναι η Ελλάδα, η ανώτατη δικαστική αρχή θα αποφασίσει. Ναι, αλλά δεν είναι πολιτικό το θέμα κυρίως. Όχι, όχι. Γιατί το κάνετε τώρα, το κάνετε πάσα στη δικαστική εξουσία. Κυρία Δουκακάρου, ακούστε. Δεν είναι πολιτική. Να δούμε λοιπόν τις δύο όψεις του νομίσματος. Ναι. Η μία λέει, πάρτε τα κλεμμένα πίσω. Πάρτε τα. Ωραία, πώς θα τα πάρουμε. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε. Θεωρείτε δεν θέλω να πω συγκεκριμένα παραδείγματα. Τα κλεμμένα ο άλλος θα τα έχει σπίτι. Συγγνώμη, να σου πω. Θα τα έχει σπίτι. Να έχω παραδείγματα. Μισό λεπτό. Ναι. Επωνύμων που τους ξέρουμε. Δεν θα πω τα όνομα δημόσια. Όπου καταχράστηκαν πολλά χρήματα του δημόσιου. Εκατομμύρια των εκατομμυρίων και δεν υπήρχαν πουθενά. Όταν πήγαν στο σπίτι συγκεκριμένου ή έχω δύο-τρεις επιχειρηματίες. Βρήκαν μέσα πάρα πολλά. Χρυσαφικά, λεφτά, τα πάντα. Ωραία, αυτά σωστά, δεν πρέπει να πάρει. Αλλά δεν υπάρχει δικαστικός λειτουργός. Δεν υπάρχει. Θα τα αποφασίσει ο Άρης Πάγος. Εμείς ως βουλευτές αυτό είχαμε ψηφίσει. Έτσι. Τώρα, εάν υπάρχει τέτοια πολιτική, θα μας κρίνει ο Άριος Πάγος. Εκεί το θέμα. Και εγώ εμπιστεύομαι τον Άριο Πάγο. Ένα. Δύο. Πάμε στο ΕΦΙΑ τώρα. Έγινε μεγάλη σπέκουλα. Τι ψήφισε ο Γιακουμάτος ο βουλευτής και οι βουλευτές της Ελληνικής Βουλής, τι ψήφισαμε. Να σταματήσει το χαράτσι και να αντικατασταθεί από ένα φόρο ακίνητης περιουσίας. Θα είναι μικρότερο. Προσέξτε, 15% λιγότερο. Μόνιμο. Βιάζεστε. Αυτό ψηφίσατε. Θα είναι μόνιμο από εδώ και πέρα. Το ψηφίσατε αυτό μόνιμο. Ο φόρος ακινήτου, αγάπη, δεν θα μπει ποτέ έτσι. Σε όλο τον κόσμο είναι μόνιμος. Εν πάση περιπτώσει, ήταν. Εγώ δεν έχω πει ποτέ δεν είναι μόνιμος. Όμως δεν μιλούσαμε για μόνιμο φόρο. Για το χαράτσι είχα πει. Για το φόρο ακινήτου ψήφισαμε στη Βουλή λοιπόν για 15% να είναι μειωμένος από το χαράτσι. Προσέξτε. Εάν κάνετε ένα ρεπορτάζ σωστό στην Αθήνα γενικά. Θα δείτε ότι το 95% εγώ το έχω κάνει. Πόσο πλήρωσε κύριε Τάκη μου χαράτσι πέρσι, 2.000. Πόσο είστε το ΕΦΙΑ, 1.700, 1.600. Αυτό το έχω δει εγώ. Ναι. Και μπορώ να σας φέρω 500 παραδείγματα. Κύριε Γιακουμάτε, υπάρχουν λοιπόν, να τελειώσω. Άστο κύριε να το κάνω το ολοκλήρωσο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά εξόφθαλμα τρομερά λάθη. Τα οποία σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Ακριβώς. Προσέξτε. Γι' αυτό και το ερώτημα, κύριε Τάκη, το ερώτημα κύριε Τάκη και προς την κυβέρνηση. Ας το ψάξει λίγο, γιατί έχουμε πολύ Ρώσο κεφαλονίτης. Μήπως έγινε σκόπιμα. Το λάθος. Ναι. Ποιος έχει αναλάβει να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μας έχουν απαντήσει ακόμα. Εγώ θα το βρω. Η κυρία Βούλτεψε χθες μια εταιρεία. Εγώ θα το βρω. Ποιος και τι κάνει. Εγώ βάζω ερωτήματα. Και λέω, δεν είναι δυνατόν στην Κεφαλονιά, στην πατρίδα μου, να μου βάζει το γιδοαρμέχτη, στο γιδοβοσκό. Να του βάζει 18.000 φόρο. Μα άρα κύριε, εδώ, κύριε εδώ, Γιακουμάτε, δηλαδή, συγγνώμη, κύριε, κάτι... ο κύριος Τζαμτζής δεν ήταν εδώ χτες που είπε ότι άλλο νομοσχέδιο είδαμε, όχι, άλλες διορθωτικές κινήσεις είδαμε, άλλο ψήφισε και άλλο είδαμε. Ψήφισαμε, κυρία. Και άλλο είδαμε, τα άλλο. Επειδή ο Δάνης είναι φίλος και αδερφός, ναι. Με ποια έννοια το είπε, έχω μιλήσει μαζί του. Και εγώ ψήφισα 15% λιγότερο. Και βλέπω στο χωριό 500.000 κάτι πάνω. Άρα λοιπόν, αυτό δεν είναι θέμα κυβέρνηση. Είναι θέμα αυτού. Που έκανε δηλαδή θεωρείτε ότι κάποιος μπορεί να λειτουργήσε, δηλαδή, λειτουργήσε κατόπιν δόλου για, εναντίον της κυβέρνησης. Εναντίον ποιον ήταν αυτό το δηλαδή, Τάκη ήταν, εναντίον της κυβέρνησης. Αυτό, άρα... αυτό το πράγμα το πλήρωσαμε. Δηλαδή αντί να πάρουμε ένα μπράβο με 15% λιγότερο από το χαράτσι, πήραμε συχτήρι και μούτζες. Άρα ποιος θέλει αυτό, εγώ. Κάποιος λέει ο Σαμαράς, ότι έβαλε την εταιρεία να λειτουργήσει με δόλο. Έβαλε λέει ο Διαβολάκος την ουρά του πάλι. Έχει μπει πολλές φορές ο Διαβολάκος σε αυτήν την κυβέρνηση. Συνειδητά ή ασυνείδητα. Και θεωρείτε ότι όλη αυτή η λοβιτούρα έγινε με πολιτικά κίνητρα, δηλαδή αυτός που έκανε. Γιατί να πει ρε Τάκη,
Γιατί να μπει, δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω. Τελικά μιλάω. Μα σου απαντώ. Πολιτικά το πληρώσαμε. Το πληρώσατε. Το πληρώσαμε. Ναι. Για ποιο λόγο. Αντί να πάρουμε τουλάχιστον να μην μα κράζουν με 15% λιγότερο, βρήκαμε και τα μελά μα. Κύριε Γιακουμάτη, ήταν πολιτικό τέλεχο. Ήταν πολιτικό τέλεχο αυτό ο οποίο έκανε αυτή τη διαχείριση και έδωσε το OK και είπε ναι. Αυτό... Αν τον ήξερα, αν τον είχα χάσει το κίσι, δεν ξέρω. Δεν ξέρετε ποιος είναι. Δηλαδή, θα μάθουν οι υπεύθυνοι που το δώσαν. Κυνήγι μαγισσών τώρα. Άς. Αν ήταν στο Υπουργείο Εμπορίου, θα στον είχα εγώ έτοιμο τώρα. Εδώ. Λοιπόν, είναι μια καινούργια εκδοχή της, του λάθους αυτή. Μα συγγνώμη, δεν καταλαβαίνετε. Το λάθος, ποιος το πλήρωσε. Ποιος το πλήρωσε. Σας είπα το πλήρωσε. Δηλαδή, δίνει εντολή ο Σαμαράς. Γι' αυτό είπε και η κυρία. Δίνει εντολή η Βουλή. Ψηφίστε ένα νόμο. Αυτό που λέει ο κ. Γιακουμάτος σήμερα είναι ότι υπάρχει δόλο. Ψηφίσαμε ένα νόμο. Ψηφίσαμε ένα νόμο. Ένα νόμο για 15% λιγότερο. Τι πιο απλό. Και αυτό ο νόμο μα έχουν. Κατά χεριά σε όλα τα χωριά. Δεν κατάλαβα. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Στα αστικά κέντρα που πλήρωσαν πάρα πολύ λιγότερο τώρα με τον Ομφυάκη, ήταν τα λάθη στα μη αστικά κέντρα λόγω των οικισμών και λόγω όλων αυτών που είπαμε, που έχουμε πει επανειλημμένως. Εάν γυρίσουμε στην προηγούμενη κατάσταση, σημαίνει ότι στα αστικά κέντρα θα επιβαρυνθούμε με αυτή τη διαφορά. Όχι. Το λιγότερο θα ξαναγίνει. Γιατί σας ρωτάω. Όχι, δεν αλλάζει. Ο στόχος δεν έχει αλλάξει. Ο στόχος είναι 3,2. Και, ναι, αυτό έβγαινε, και αυτό έβγαινε 4,5. Από ποια δεν ξαναγίνει. Έβγαινε να δει παραπάνω, κυρία Δουκακάρου. Ένα δει παραπάνω έβγαινε. Αυτό το λέγατε. Θα κατέβει. Το λέγατε. Βέβαια. Θα πάει εκεί που πρέπει. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα δικά. Και να σου πω κάτι άλλο. Εγώ εμπιστεύομαι, για να λέμε και τα καλά. Εγώ με κατέπληξε θετικά ο Χαρδουβέλης στο πολυνομοσχέδιο στη Βουλή.